δίπλα. Στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας για δεύτερη φορά μέσα στο 2016, την πρώτη φορά μαζί με τον πρόεδρο κύριο Πούτιν. Βεβαίως τα θέματα των σχέσεών μας θα τα συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Κοτζιά. Θα μου επιτρέψετε να μείνω μόνο σε δύο θέματα. Το ένα αφορά τον πόλεμο στη Συρία και το άλλο για το Κυπριακό. Уважаемый господин министр, я приветствую вас в Афинах и в президентском дворце во второй раз за 2016 год. Первый раз вы посещали нас вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Конечно, вопросы двустороннего сотрудничества вы обсудите с господином премьер-министром и господином министром иностранных дел Никосом Кодиасом. Я хотел бы позволить себе затронуть два вопроса. Тему войны в Сирии и кипрского урегулирования. Ως προς την Συρία, κύριε Υπουργέ, ο πόλεμος στη Συρία πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και μαζί με τον πόλεμο πρέπει να τελειώσει και το προσφυγικό με όρους ανθρωπισμού, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τον άνθρωπο πρωτίστως. Δεν φέρει καμιά ευθύνη ο άνθρωπος εκεί. Είναι άλλων λάθη αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Συρία. Αλλά πρέπει επίσης να τελειώνουμε και με το θέμα της τρομοκρατίας και να συμπεριφερθούμε στους τρομοκράτες όπως τους αρμόζει, δηλαδή σε μέλη οργανώσεων που διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι το τέλος του πολέμου στη Συρία είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, αφορά την περιοχή, αφορά την ίδια την Ευρώπη, αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί οι συνέπειες του πολέμου αυτού είναι παγκόσμιες. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να υπάρξει συνεργασία, την οποία εμείς στηρίζουμε, ανάμεσα στη Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε διμερείς σχέσεις, αλλά αυτά τα προβλήματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γιατί οι προτεραιότητες στη συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζονται από το διακύβευμα, το οποίο είναι παγκόσμιο, όπως τόνισα προηγουμένως. Άρα η συνεργασία πρέπει να υπάρξει και η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Και εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία Ρωσία-ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τέλος του πολέμου στη Συρία δίνει ένα ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ιφίλη ότι στα μεγάλα και τα σημαντικά που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και οι τρεις αυτές δυνάμεις αποτελούν εγγύηση για την εμπέδωση της ειρήνης. Το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορές, γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Αυτά θα τα λύσουμε στη συνέχεια και θα τα λύσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις καλές σχέσεις που έχουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας το τέλος του πολέμου στη Συρία και η συνεργασία μεταξύ μας. Что касается войны в Сирии, то она должна закончиться как можно скорее, и вместе с этой войной должен закончиться миграционный кризис. При решении мы должны прежде всего руководствоваться уважением к человеку, потому что люди не несут никакой ответственности, которые живут в месте военных действий. Другими были совершены ошибки. Также нужно положить конец терроризму, и к террористам мы должны относиться так, как бывает, то есть к членам тех формирований и организаций, которые совершают преступления против человечества. Окончание войны в Сирии – это вопрос, который имеет последствия глобального масштаба, поэтому он важен для региона, важен для всего мира. И мы, безусловно, поддерживаем сотрудничество между Россией, США и Европейским Союзом, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Я понимаю, что в двустороннем плане, конечно, есть особенности в отношениях, противоречия, но сейчас они должны отойти на второй план, поскольку речь идет о решении такого глобального вопроса, как окончание войны. Сотрудничество это должно быть. Я хотела бы это подчеркнуть, чтобы меня правильно поняли. И оно должно быть результативным между, как я уже сказала, США, Россией и ЕС. И это сотрудничество, оно, безусловно, посылает сигнал всему миру, потому что именно эти три участвующие стороны, повторюсь, США, Россия и ЕС, являются гарантами
обеспечения, достижения мира. А те разногласия, которые существуют, они могут быть решены потом на основании международного права. Сейчас же на первое место среди наших приоритетов выходит именно окончание войны в Сирии. Και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ευχαριστώ πολύ για την, και ευχαριστούμε για την στήριξη προς την Κύπρο και προς τη λύση την οποία θεωρούμε ότι είναι η επιβεβλημένη. Θυμίζω ότι η λύση που η Ελλάδα προτείνει και η Κύπρος, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο κ. Αναστασιάδης, είναι μια λύση η οποία είναι επιβεβλημένη από το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό θεσμικό κειμένο. Δηλαδή, η λύση αυτή σημαίνει ότι οποιαδήποτε πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κειμένο, που σημαίνει ότι μεταξύ άλλων είναι αδύνατο να δεχτούμε μειώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία. Είναι αδύνατο να δεχτούμε εγγυήσεις, είναι αδύνατο να δεχθούμε παραμονή στάτου κατοχής. Θυμίζω ότι η έννοια της κυριαρχίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ευρωπαϊκά κράτη δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Οποιαδήποτε λύση που δεν θα σεβόταν αυτή την πλήρη έννοια της κυριαρχίας θα δημιουργήσει ένα κυριολεκτικά καταστροφικό προηγούμενο για την κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που σήμερα αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που πρόκειται να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στηρίζοντας αυτή τη λύση, κύριε Υπουργέ, από την πλευρά της Ρωσίας, θέλω να είστε βέβαιος ότι στηρίζεται και μια λύση η οποία αφορά την ίδια την Ευρώπη. Είναι μια λύση που στηρίζει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Что касается кипрского урегулирования, то я благодарю вас, мы благодарим за ту поддержку, которую вы оказываете Кипру и решению, которое, как мы считаем, неотвратимо. Греция и Кипр, я имею в виду греков-киприотов, президента Кипра Никоса Анастасиадиса, предлагают именно такое решение, которое обязательно будет достигнуто, которое будет достигнуто в согласии с европейским правом и с европейским актом, потому что в соответствии с европейским правом не должно быть никаких сокращений суверенитета, отступлений в вопросах гарантий или по вопросу сохранения оккупационных войск на острове. Никто в Европе не должен допускать даже мысли о каких-либо скидках в этих вопросах, поскольку какие-то отклонения понятия полного суверенитета в отношении Объединенного Кипра создадут негативный, опасный прецедент для всего Европейского Союза, как для тех стран-членов, которые уже принадлежат этому сообществу, так и для тех, кто хочет стать членом ЕС. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что то решение, которое поддерживает Россия, касается всей Европы без исключения. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, хотел передать теплые искренние приветы от президента Путина. Он всегда с большим удовольствием вспоминает свое пребывание здесь в мае и ваш визит в январе в Российскую Федерацию, в ходе которого вы дали старт перекрестным годам России в Греции и Греции в России. Αξιότιμε με κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας διαβιβάσω τα θερμά και ειλικρινή χαιρετίσματα από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πάντα με ικανοποίηση έχει αναμνήσεις από την επίσκεψή του στην Αθήνα τον Μάιο και από την επίσκεψή σας στη Ρωσία τον Ιανουάριο, όταν εγκαινιάσατε, δώσατε έναρξη για το αφιερωματικό έτος Ελλάδος-Ρωσίας. Я знаю, что программа этого перекрестного года весьма насыщена и переполнена яркими и очень красивыми мероприятиями. Нам приятно, что такая вот программа сегодня реализуется между нашими странами.
Ξέρω ότι το πρόγραμμα του αφιερωματικού έτους είναι πάρα πολύ πλούσιο και γεμάτο από λαμπρές και ωραίες εκδηλώσεις και μας αρέσει ότι σήμερα μεταξύ των χωρών μας διενεργείται αυτό το πολύτιμο πρόγραμμα του αφιερωματικού έτους. У нас сегодня будет возможность, как вы сказали, обсудить все аспекты наших двусторонних отношений с премьер-министром, с министром иностранных дел. Όπως αναφέρατε, σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα αναλυτικά να συζητήσουμε όλες τις πτυχές των διμερών μας σχέσεων με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών. И, конечно, мы обсудим международную повестку дня, положение дел в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, включая, прежде всего, сирийский кризис, а и, конечно же, кипрское урегулирование. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και τα διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, συμπεριλαμβάνει και τις κρίσεις στη Συρία και βεβαίως το Κυπριακό. С самого начала так называемой арабской весны, которую все с энтузиазмом приветствовали в Европе, мы призывали к тому, чтобы решать все проблемы не через смену режимов, а через инклюзивный политический диалог между всеми этноконфессиональными группами и в Египте, и в Ливии, и в Сирии. Από την αρχή της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, όταν πολλοί υποστήριξαν αυτή την άνοιξη, εμείς καλέσαμε να μην γίνουν αλλαγές με αλλαγές καθεστώτων που δεν είναι της αρέσκειας, αλλά μέσω ενός πολιτικού διαλόγου μεταξύ όλων εθνοτήτων και θρησκειών και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη και στη Συρία. Приятно, что в Египте не без сложностей, не без проблем, но все-таки ситуация в итоге стабилизировалась, и мы поддерживаем эти процессы. Χαιρόμαστε που στην Αίγυπτο, βεβαίως όχι χωρίς προβλήματα, η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και εμείς υποστηρίζουμε αυτή την πορεία. В Ливии, к сожалению, государство практически не существует, его нужно создавать заново. Этим активно занимается ООН. Мы стараемся поддержать эти процессы, потому что сохранять Ливию черной дырой, через которую с половины Африки в Европу хлынули мигранты и продолжают прибывать в Европейский Союз, конечно же, это неприемлемо. Στη Λιβύα το κράτος σχεδόν δεν υπάρχει. Χρειάζεται να το δημιουργήσουμε εκ νέου. Με αυτό ασχολείται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και εμείς υποστηρίζουμε αυτές τις διαδικασίες, επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε μια Λιβύα ως μαύρη τρύπα μέσω της οποίας περνάνε ξεκίνησαν να περνάνε και περνάνε πολλοί μετανάστες από όλη την Αφρική, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι очень надеялись, что наши партнеры извлекут уроки из так называемой арабской весны, и в Сирии все-таки мы будем честно стремиться к политическому процессу, который вовлечет в себя и правительство, и все оппозиционные группы, и в ходе которого сами сирийцы определят свою судьбу. Мы приняли после долгих переговоров под сопредседательством России и Соединенных Штатов в так называемой международной группе поддержки Сирии резолюцию Совета Безопасности ООН, которая изложила комплексный подход к решению сирийской проблемы. Και ελπίζουμε ότι οι εταίροι μας θα κάνουν τα κατάλληλα συμπεράσματα και στη Συρία εμείς όλοι θα έχουμε ως στόχο μας την τίμια συνεργασία, την τίμια πρόθεση και επιθυμία προς την πολιτική διαδικασία μεταξύ διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχει και η κυβέρνηση και όλοι οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και οι ίδιοι οι κάτοικοι της Συρίας θα αποφασίζουν για την τύχη τους. Σε μια ομάδα υποστήριξης της Συρίας με συμπροεδρία της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εμείς υιοθετήσαμε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που περιγράφει τα συνθετικά
τις συνθήκες προσεγγίσεις προς την επίλυση του ζητήματος στη Συρία. Η ρεζολούτσια предусматривает немедленное начало политических переговоров без предварительных условий, предусматривает облегчение гуманитарной ситуации, которая во многих частях Сирии просто критическая, и предусматривает бескомпромиссную борьбу с террористами, причем те оппозиционные группы, которые хотят быть частью политического регулирования, обязаны порвать все отношения с ИГИЛ и Джабхат ан-Нусрой, отмежеваться от них. И я прекрасно помню, как, когда мы эту резолюцию принимали, Джон Керри заявил, что те, кто хочет быть частью регулирования, должны немедленно порвать с террористами. Ну, как говорится, золотые слова. Мы до сих пор рассчитываем, что почти уже год прошел, что эти слова обретут плоть и материализуются. Αυτό το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας προβλέπει ότι η πολιτική διαδικασία, πολιτικές διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα χωρίς κάποιες εκ των προτέρων προϋποθέσεις. Επίσης προβλέπει την ελάφρυνση, τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής κατάστασης, διότι σε πολλά μέρη της Συρίας είναι ήδη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και επίσης προβλέπει την καταπολέμηση των τρομοκρατών και δηλαδή προβλέπει και ότι όποιες ομάδες θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική διευθέτηση πρέπει να κόψουν, να διακόψουν όλες τις επαφές με τους τρομοκράτες. Με το Ισλαμικό κράτος και με την οργάνωση Τζαμπχάτ αν-Νούστρα. Όταν υιοθετούσαμε αυτό το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, θυμάμαι τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, όποιος δήλωσε ότι όποιος θέλει να είναι μέρος αυτής της διευθέτησης πρέπει να διακόψει τις σχέσεις με τους τρομοκράτες. Χρυσά λόγια. Εδώ και ένας χρόνος σχεδόν πέρασε και θέλουμε και περιμένουμε αυτά τα λόγια να γίνουν σάρκα και οστά και να υλοποιηθούν. Мы вот стремимся уже несколько месяцев решить проблемы в городе Алеппо. Были соответствующие российско-американские договоренности. К сожалению, США, как только эти договоренности были согласованы, из них, по сути дела, вышли. Εδώ και μερικούς μήνες προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα στην πόλη της Αλέπο. Υπήρχαν συγκεκριμένες ρώσο-αμερικανικές συμφωνίες, αλλά σχεδόν αμέσως μετά την υιοθέτηση αυτών των συμφωνιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποχώρησαν από αυτές. Многократно объявлялись гуманитарные паузы, да и сейчас, как вы знаете, уже две недели ни российская, ни сирийская авиация не работает в Алеппо. Но каждый раз эти гуманитарные паузы экстремисты использовали для пополнения своих рядов, пополнения арсеналов оружия. Όπως ξέρετε, υπήρχαν πολλαπλά ανθρωπιστικά διαλύματα και τώρα, εδώ και δύο εβδομάδες, τα ρωσικά και τα συριακά πολεμικά αεροσκάφη δεν πραγματοποιούν επιχειρήσεις στην περιοχή, αλλά πάντα αυτά τα ανθρωπιστικά διαλύματα αξιοποιήθηκαν από τους τρομοκράτες για να εμπλουτίσουν τον ανθρώπινο και τον στρατιωτικό δυναμικό τους. Τζαμπχάτ ан-Νούσρα контролирует Восточное Алеппо. Ей подчинены все вооруженные группировки, и они, по сути дела, держат мирных жителей в заложниках. То анатолийское мерос της полис Алеппо ελέγχεται από την οργάνωση Τζαμπχάτ ан-Νούσρα και ελέγχει όλες τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και κρατάνε όμηρους τους κατοίκους. Мы продолжаем все-таки усилия вместе с американцами, с представителями Саудовской Аравии, Катара, Турции. Ищем возможности этот кризис в Алеппо разрядить. Αλλά εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς, με τους εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας και θα
προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση για να διευκολύνουμε την κατάσταση στην πόλη. К огромному сожалению, самая главная задача, начало без промедления политического процесса саботируется теми, кто, по сути дела, в нарушении резолюции Совета Безопасности всячески потакает экстремистам, которые не хотят переговоров, а хотят просто свергнуть режим Башара Асада. Дистихос, полез форес, могу сказать, дистихос, и аските саботаж εσ βάρος αυτών των προσπαθειών προς την πολιτική διαδικασία, πολιτική διευθέτηση σε αντίστροφα προς το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, διότι μερικοί υποστηρίζουν τους εξτρεμιστές, ο στόχος των οποίων είναι να διώξουν το καθεστώς του Προέδρου της Συρίας, του Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Мы убеждены, что если бы резолюции Совета Безопасности по сирийскому регулированию выполнялись честно, добросовестно и всеми, то сейчас ситуация была бы уже иной и изменилась бы в лучшую сторону. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας υλοποιούνταν τίμια, τότε η κατάσταση θα μπορούσε ήδη να αλλάξει και να είναι πάρα πολύ καλύτερη. Что касается кипрского регулирования, господин президент, то здесь тоже, по-моему, основная причина того, что мы пока еще не достигли договоренности, заключается в том, что некоторые стороны не хотят выполнять резолюцию Совета Безопасности. Ως προς το Κυπριακό, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, οι κύριες αιτίες και εδώ νομίζω είναι ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τη συμφωνία, επειδή κάποιοι δεν θέλουν αυτή τη διαφέτηση, τη λύση του Κυπριακού. Вы упомянули о попытках подменить те принципы, которые были одобрены Советом Безопасности ООН, различными новыми интерпретациями. Мы считаем, что это лишь заводит ситуацию в тупик. Εσείς έχετε αναφέρει στις προσπάθειες μερικών να αντικαταστήσουν τις αρχές που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με κάποιες καινούριες προσεγγίσεις. Αυτό βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στους στόχους διευθέτησης. Безусловно, мы не приемлем каких-либо попыток давления извне на переговорный процесс, не приемлем попыток устанавливать какие-то искусственные крайние сроки. Βεβαίως δεν δεχόμαστε τις ιδέες για τις προσπάθειες άσκησης πίεσης έξωθεν, είτε προσπάθειες να οριστούν κάποιοι προθεσμίες. Договариваться должны сами греки-киприоты и турки-киприоты, а при этом имейте в виду, что Совет Безопасности ООН определил рамки договоренностей будущих и в том, что касается суверенитета, и в том, что касается собственности, и в том, что касается гарантии безопасности. Αναμφίβολα πρέπει να συμφωνήσουν οι ίδιοι οι Έλληνο-Κύπριοι και Τούρκο-Κύπριοι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθόρισε τα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που πρέπει να πετύχουν ως προς την κυριαρχία, ως προς τα ζητήματα των κατοικιών, ιδιοκτησίας και των εγγύησεων. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы усилия, которые предпринимает ООН, чтобы эти усилия были в русле решений Совета Безопасности и не создавали дополнительных проблем. Και εμείς θα συμβάλλουμε για να είναι οι προσπάθειες του ΟΗΕ στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για να μην υπάρχουν αποκλίσεις από αυτή την πορεία στο πλαίσιο των συμφωνιών. Конечно, мы понимаем ту роль, которую Греция может сыграть наряду с Турцией, и будем сегодня рассчитывать на то, что наши греческие друзья поделятся своими оценками нынешней ситуации в кипрском урегулировании. Βεβαίως καταλαβαίνουμε και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία. Και ελπίζουμε ότι σήμερα οι Έλληνες εταίροι θα μοιραστούν μαζί μας τις εκτιμήσεις τους ως προς το Κυπριακό. Ευχαριστώ για το
Уже говорю, что я этим прошу Христос. А что это термин хиризмон, что брата ту гирюку? Благодарю вас и передавайте привет господину президенту. Пожалуйста.